εκεί, το καλό βούλισμα, χωριό. Βούλισμα εκεί, στο βούλισμα. Το βούλισμα. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο βούλισμα που ήμουν πριν 2-3 χρόνια με την οικογένεια. Ο νικητής τώρα, καθώς θα λέγαμε, ο φίλος ο Μιχάλης, είναι κριτήκαρος, είναι από το νομό του Αγίου Νικολάου, στο νομό Λασιθίου. Μάγκες, το χώμα όπως βλέπετε όλοι παραταξιακά έχει στρωθεί, είναι το χώμα, δεν είναι το 3α, μην μπερδευόμαστε, είναι το χώμα, έκανε τη δουλειά και βλέπετε και την κατηφοριά που θα παίρνουν όλες οι ομάδες που τάγονται στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι το χώμα, πάνω από το χώμα επαναλαμβάνω θα πέσει το 3α, οι σωληνώσεις έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό κατά όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου, έχουν μπει οι σωληνώσεις, είναι έτοιμο έτσι ώστε να υποδεχτεί μετά το 3α, να στρωθεί το 3α και από πάνω θα πέσει η άσφαλτος στο ύψος εδώ στο πορτοκαλένιο ανάποδο τρίγωνο. Αυτά είναι τα έργα που γίνανε σήμερα στην υπογειοποίηση. Θα σας καλησπερίσω για δεύτερη ημέρα, για δεύτερη φορά στην ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Όπως βλέπετε η υπογειοποίηση τρέχει. Περασμένη η ώρα τα παλικάρια κόψανε λάσπη γιατί ο ήλιος βαράει σαραντάρι στην Αθήνα. Μόνο ένας μουρλός μπορεί να είναι εδώ στο γήπεδο και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο τον Κίκα. Λέγεμε για κυτρινό μαύρο αετό. Για πάμε γερά. Από ό,τι καταλαβαίνω παιδιά, πίσω από το τυχείο θα δημιουργηθεί ένας δρομίσκος ο οποίος με πληροφορίες θα οδηγεί εκεί που τα κυπαρίσια και τα πεύκα. Εκεί είναι περιουσία ξένη, αλλά ο Δήμος μπορεί να το απαλωτριώσει έτσι ώστε εκεί να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκινγκ. Αυτά τα λέει ο Γιώργος εν έτη 2021, έτσι σε 2 χρόνια θα τα δείτε όλα αυτά. Πάμε γερά. Να συνεχίσουμε την περιήγηση του δρόμου της υπογειοποιήσεως. Άκουσα από φίλους που μου γράψανε στο Facebook ότι 5.30 ώρα προσγειώνεται το αεροπλάνο από την Ισπανία που φέρνει τον τεράστιο παίκτη, τον Σέρχιο τον Αραούχο, τον Μαμιά διαφόρων ελληνικών ομάδων. Μακάρι αυτός ο Μαμιάς να συνεχίσει να είναι Μαμιάς και να μην πηγαίνει στην Κλειφάδα. Έτσι, έτσι. Θέλουμε παίκτες, όχι όμορφους σε φάτσα, δεν θα τους παντρευτούμε, θέλουμε παίκτες να έχουν δυνατά πόδια, δυνατό κεφάλι και να καρφώνουν τις άλλες ομάδες. Έτσι, αυτά. Αυτά για τον κύριο Αραούχο που τον θέλουμε πρωταγωνιστή στον αγωνιστικό χώρο και όχι πρωταγωνιστή στα λεγόμενα ταμπλόιτ και στα λεγόμενα κίτρινο στύπους για να βγάζει φωτογραφίες με διάφορα πιπίνια και να ζηλεύουμε εμείς οι πενιντάριδες. Κύριε Αραούχο, ο πρόεδρος σου έσκασε 1,5 εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω, για να έρθεις στην ΑΕΚ να παίζεις μπαλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας σου τα εξηγήσει των ξένων παιχτών κάποιος διερμηνέας, να καταλαβαίνουν σε ποια ομάδα ήρθανε, με τι ιστορία έχει αυτή η πιο μεγάλη ομάδα κατ' εμέ στην Ελλάδα μας, σε όλα τα αθλήματα, γιατί είναι η μοναδική ομάδα με έμβλημα που κάτι συμβολίζει και όποιος δεν ξέρει ποιο είναι αυτό το έμβλημα, θα γκουγκλάρει να δει τι σημαίνει ο δικέφαλος αητός που κοιτάει το ένα κεφάλι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση, τι σημαίνει ορθοδοξία, τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει ομόνοια, τι σημαίνει πολιτισμός. Έτσι, άλλη ομάδα δεν τα έχει αυτά. Είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, λεγόμενες ομάδες. Λοιπόν, πάμε λίγο προς μεριά του Greater, αλλά και του Οδοστοτήρα, βεβαίως. Παρκαρισμένα δεξιά του δρόμου, να δούμε τι σιώσανε και τι φτιάξανε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που είπατε χρόνια πολλά στη μανούλα μου. Γιάννη Μπαρακτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου εκεί στην νότια Εύβοια, μια Εύβοια που σφίζει από αεξίδες. Σας έχω ξαναπεί, παιδιά, ότι οι πιο πολλοί αεξίδες βρίσκονται πρώτα απ' όλα
στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στην Εύβοια, στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι, εκεί είναι αεκούπολες, αεκούπολης. Έτσι. Η επαρχία στηρίζει δυναμικά την ΑΕ, γι' αυτό βλέπετε, παιδιά, όταν υπάρχει ένα δυνατό παιχνίδι ντέρμπι ευρωπαϊκό, το γήπεδο γεμίζει, γιατί ο κόσμος, ο δυνατός και ο αγνός της ΑΕΚ, είναι στην επαρχία μας. Ακόμα και το νησί μου βάζει ένα πούλμαν, απ' την Ίω εννοώ, παιδιά, και ανεβαίνουν όλα τα πατριωτάκια μου, γιατί σφίζει από ΑΕΚΑΡΑ και Ίως το νησί με τους πιο πολλούς ΑΕΚΖΙΔΕΣ, τις Κυκλάδες. Έχω βάλει και εγώ εκεί το λιθαράκι μου, ώστε να γίνουν τα ξαδέλφια μου και τα νύφια μου ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Εντρίσανε μέχρι και σύνδεσμο. Και εφόσον αναφέρω την Ίω, να τη διαφημίσω λίγο, παιδιά, όποιος πιτσιρικάς από 17 μέχρι και 25 που θέλει να διασκεδάσει δυναμικά, να επισκεφθεί την Ίω, γιατί η Ίω, εκτός από το νησί με τα πιο πολλά μπαράκια από σπίτια από κάθε άλλη περιοχή, έχει και τα πιο καθαρά νερά και κρυστάλλινα νερά από κάθε Κυκλαδονήσι. Αυτό σας το λέω και σας το υπογράφω. Γιώργος Γκίκας. Δεν κάνω διαφημίσεις στο νησί μου, αποτυπώνω την αλήθεια. Η Ίως είναι το νησί με τις πεντακάθαρες παραλίες. Λοιπόν, για τον κορονοϊό δεν ξέρω, με ρωτάτε, δεν είμαι γιατρός. Πάμε, παιδιά, βλέπουμε και την ανάπλαση εδώ πέρα του έξου χώρου, δηλαδή του άλσους μας, που το ενώνει και το χωρίζει. Αυτός ο τσιμεντότυχος, ο οποίος ως ο νουπο θα ντυθεί με πλάκες καρίστου, ωραία πράγματα. Να πάλι η Εύβοια, να δούμε τι ωραία πράγματα θα γίνουνε. Α, κατέβηκε παρακάτω. Α, γι' αυτό βάλανε τους κόνους, ρε. Είπα και εγώ, γιατί βάλανε τους κόνους εχθές. Πάμε να το δούμε μαζί, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε τους 5 κόνους, γιατί έπεσε εκεί η λεγόμενη πίσα. Είχε, όπως είδατε χθες στο βίντεό μου, πέσει το υλικό σίκα για την στεγανοποίηση των αρμών. Κάθε μάτι και ένας αρμός. Επάνω στον αρμό, κάθετα στο δρόμο, μπήκε η λεγόμενη σίκα. Μην με ρωτάτε τι ακριβώς υλικό είναι αυτό, μπείτε και γκουγκλάρετε, με γιώτα γράφετε και δείτε τι υλικό είναι αυτό. Είπα όταν ξεκίνησα την περιγραφή στο φίλο μου τον Μιχάλη, όταν φτάσω στη γωνία του άλλου πυλώνα, να δεις το κεφάλι μου. Πάρ' το κεφάλι μου τώρα. Στάζει το κεφάλι μου, παιδιά, ενώ ο Μιχάλης δεν στάζει. Εγώ, να ξέρετε, καθώς κινηματογραφώ, το άγχος μου είναι διάπειρο. Είναι στα 100% τα ντεσιμπέλ και το τεστοστερόνι. Δεν ξέρω, μου βγαίνει ένα καλό άγχος, έτσι, ένα παραγωγικό άγχος, να αποτυπώσω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια όλες τις εργασίες της κάθε ημέρας. Έρχομαι τελευταίος και κλείνω το χορό των κινηματογραφήσεων. Γι' αυτό και δεν βλέπετε εργάτες εδώ, γιατί προέχει η εργασία που ταΐζει την οικογένειά μου και τα τρία μου πιτσιρίκια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα βουναλάκια και τέταρτο βουναλάκι ακριβώς έξω από την πύλη εισόδου-εξόδου των οχημάτων στην πυλώνια όδο. Και βλέπουμε, παιδιά, ακόμα δύο μάτια. Ίσα και παλικαρίσια, οι εικόνες γίνανε παραπάνω, γίνανε 3, 6, 9. Βέβαια δεν έπεσαν σε όλο το μήκος και πλάτος η πίσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο βάλανε τα δύο μάτια προς το γήπεδο μεριά και δεν βάλανε εδώ που πατάω τώρα εγώ, καθώς εδώ βλέπουμε τη μεγάλη καφετέρια του φίλου του, να τη διαφημίσουμε για αυτήνα, του φίλου του Σταύρου του DNP, τη λεγόμενη, που όλοι οι αεξίδες ερχόμαστε και πίνουμε καφεδάκι. Να και εδώ πέρα ένα ντοματάκι, βγήκε λίγο από το 2, πήγε στο 2,5. Εδώ πέρα, με το βαρέλι που έχει μέσα την πίσα, με τη σίκα τη λευκή να φαίνεται. Μέχρι και εδώ υπάρχει η λεγόμενη σίκα, παιδιά, βλέπετε το υλικό τι είναι. Έτσι και από πάνω πέφτει τσιμεντάκι, για να φαίνεται που είναι ο αρμός. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη της υπογειοποίησης, την καϊκάρα, πάνω από το νεράκι και συνεχίζω με τον περιφορά το γήπεδο. Να είστε όλοι καλά, αδελφιά!